Soul Hunter. Και του καναλιού, Νίκος Κονσολχάντερ σήμερα εδώ και ένα σφινάκι επεισόδιο μεσοβδόμαδο για μια χριστουγεννιάτικη αγορά που μου ήρθε πρόσφατα και σκεφτείτε ότι το έχω κρατήσει σε κλειστό έτσι όπως έχετε από την Courier μια εβδομάδα περίπου, πρώτη φορά αυτό μου έχει συμβεί. Φανταστείτε πόσο λίγο χρόνο έχω για να μην έχω ανοίξει μια εβδομάδα αυτήν εδώ την ομορφιά. Λοιπόν, να πω ότι αυτό που θα δείτε ήταν ουσιαστικά η τελευταία κονσόλα που είχα πει ότι θέλω να πάρω. Σαν Console Hunter, αυτή η πορεία σχεδόν 32 ετών υποθέτω ότι έλαβε ένα τέλος. Δηλαδή, πήρα τα αποθυμένα που ήθελα από το 2014 και έπειτα κάποια μηχανήματα που τα έχω, που τα αποκαλώ exotic και αρέσει αυτή η κουβέντα και την ακούω συχνά πυκνά και σε φίλους και σε ομάδες τα διαβάζω. Είμαι χαρούμενος γιατί μπόρεσα να κλείσω έναν κύκλο κάποιων αναμνήσεων, κάποιων παιδικών αναμνήσεων, κάποιων αποθυμένων που είχα από μικρό παιδί και την αγάπη που είχα τότε και τα video games. Αυτό που χαίρομαι ιδιαίτερα είναι ότι από μικρός έχω κρατήσει όλα μου τα μηχανήματα, εκτός το Super Nintendo και το Mega Drive, τα οποία όπως έχω πει παλιότερα τα είχε δώσει η μητέρα μου σε ορφανοτροφείο όταν είχα περάσει στην 32η εποχή. Όλα τα άλλα μηχανήματα και σε βάθος χρόνων που βγαίνανε νέες γενιές, νέες κονσόλες, πάντα ήμουνα εκεί να αγοράζω κονσόλες, video games. Ήταν κάτι που αγάπαγα πάρα πολύ από το 1988, 6 χρονών παιδί, σχεδόν που ξεκίνησα και από το 89-90 που είχα πάρει το τουρλόνο με τον Atari και το NES, το Game Boy κτλ. Έτσι λοιπόν έφτασα νομίζω στο τέλος. Βέβαια ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο πλάσμα, πολλές φορές βάζει κάποια όρια και μετά τα αθετεί. Το έχω κάνει βέβαια στις συλλογές μου με τα vintage toys, είχα πει ότι ό,τι ήθελα να πάρω το απέκτησα που δεν είχα και σε εκείνο το κομμάτι μικρός, αλλά μετά να σου κάτι G.I. Joe πάλι, να σου κάτι Transformers G1. Ο Select είναι μια περίεργη έννοια, παιδιά. Δεν νομίζω ότι ποτέ μπορεί να ησυχάσει ή να πει ότι τελείωσα. Το ξέρω και από πολύ μεγαλύτερους Selects από μένα, που βλέπω, όπως τον Στέλιο το Χαρίση. Βλέπω ότι δεν μπορείς να σταματήσεις. Νομίζω ότι έχεις πολλά, νομίζω ότι τα έχεις όλα, αλλά κάποια στιγμή κάτι πάλι βγαίνει και κάτι πάλι λες. Για να μην πολυλογώ λοιπόν, φέτος, όσοι θυμάστε, το Γενάρη αγόρασα το Atari Jaguar CD, που ήταν πολύ πιο ακριβό από αυτό εδώ. Το απέκτησα με πάρα πολλές, πώς να το πω, με θυσίες. Προφανώς στερήθηκα να αγοράσω κάτι άλλο ή άλλα πράγματα για να μπορέσω να αγοράσω κάτι τέτοιο. Έτσι το ίδιο συνέβη και με αυτό εδώ το μηχάνημα. Για τα Χριστούγεννα είχα κάποια άλλα σχέδια, αλλά αποφάσισα να πάω εδώ. Με ό,τι λοιπόν στερήσεις συνεπάγονται. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο πρώτη φορά το είδα εδώ. Να το δείξουμε τώρα λίγο αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Λοιπόν, GamePro Tefros 6, το δεύτερο μου GamePro, το περασμένο ήταν το νούμερο 5 με το Philips CDI, που σας έκανα και την παρουσίαση, την πρώτη ελληνική παρουσίαση με το CDI στις αρχές του χρόνου. Στα πρώτα λοιπόν GamePro, από το Tefros νούμερο 1 μέχρι και νομίζω και το 10, αν θυμάμαι καλά, υπέρχε από πίσω αυτή εδώ η διαφήμιση. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά τώρα στην κάμερα, θα το φέρω λίγο κοντά. Υπάρχει διαφήμιση λοιπόν του νέου Geo CD από τον Έλληνα αντιπρόσωπο, τον Αναιρούση. Αναιρούσης Control, ο οποίος ήταν στην πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλαιο. Σκεφτείτε τότε λοιπόν το 1995, καλά παίζαμε με Mega Drive και Super Nintendo, παιδιά, και κατά ψέματα και όσοι πούνε όχι, εντάξει, ήταν σε μια πολύ μικρή μερίδα ποσοστό
ατόμων που μπορούσαν οι γονείς τους να τους πάρουν πολύ ακριβότερα μηχανήματα τότε, όπως Panasonic 3DO, FZ1, Philips CDI που είχε κυκλοφορήσει, το Jaguar που είχε πρωτοκυκλοφορήσει στην αρχή κτλ. Και άλλα μηχανήματα, Amiga CD32, πανάκριβη τότε. Και αυτό εδώ, Neo Geo CD. Λοιπόν, πριν το ανοίξουμε, θα πω κάτι για να είμαστε και ειλικρινείς και πρέπει να λέμε και τα πράγματα πως είναι. Να σας πω εγώ την αλήθεια, αντί για αυτό ήθελα να πάρω το Neo Geo AS. Σίγουρα είναι πολύ πιο ακριβό το Neo Geo AS με κουτί. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είναι κοντά στο χιλιάρικο. Καλώς ή κακώς έχω δώσει αντίστοιχα χρήματα για άλλες κονσόλες που ήταν αποθυμένα, αλλά πες ότι κάνεις υπομονή, κάνεις τις θυσίες σου, τις οικονομικές, κάνεις υπομονή να βρεις ένα κουτί που θα πληρεί τις προϋποθέσεις σου, που θα γουστάρεις, δηλαδή να σε καλή κατάσταση, να είναι κομπλέ, γιατί και εγώ εδώ θα σας πω για να το βρω αυτό δυσκολεύτηκα τουλάχιστον 4 μήνες νομίζω. Πες ότι παίρνεις λοιπόν ένα νέο Geo AS όπως το θες, κομπλέ κτλ. Τι κάνεις μετά όμως με τα παιχνίδια. Παιδιά, τα παιχνίδια του AS, που δεν είναι και πάρα πολλά, έτσι είναι περίπου 130-140 πόσα είναι, όπως και τότε, έτσι και τώρα είναι το Holy Grail του Select. Ένα μηχάνημα που εξ αρχής όταν βγήκε τότε ήταν πανάκριβο και οι κασέτες του είχαν σχεδόν όσο είχε η κονσόλα. Δηλαδή θυμάμαι τιμές 70-80 χιλιάδες δραχμές μια κασέτα, όταν το μηχάνημα τότε είχε 120 χιλιάδες δραχμές. Και ένα Super Nintendo είχε 30.000 δραχμές ή 20.000 δραχμές πιο μετά. Αλλά είχαμε δει και περιπτώσεις μια κασέτα Super Nintendo είχε και αυτή 20.000 και 25.000, μήπως και 30.000 κάποιες κυκλοφορίες. Οπότε δεν μας ψιλοκάνει εντύπωση, αλλά στην περίπτωση του Neo Geo του AS τα ποσά ήταν πολύ πιο υπέρογκα και αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, το Neo Geo AS σίγουρα θεωρείται το ιερότερο σκοπότηρο των συλλεκτών. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συλλογή. Όσα άτομα έχουν νέο Geo AS, πραγματικά τους βγάζω το καπέλο και ειδικότερα όσοι είχαν προλάβει να πάρουν και κάποια παιχνίδια, τουλάχιστον μιλάμε και πριν 10 χρόνια πριν, πάντα ήταν ακριβό. Απλά τώρα έχει ξεφύγει, δηλαδή αν θες να πάρεις ένα απλό παιχνίδι, μια κασέτα, ένα ποδοσφαιράκι, μπορεί να θες και 250 ευρώ. Χωρίς να μιλήσουμε τώρα για να πάρεις ένα παιχνίδι γνωστό. Να μην μιλήσουμε για Metal Slug που έχει κάπου 4.000 ευρώ η κασέτα. Να μην μιλήσουμε για άλλα παιχνίδια Aerofighters, όλα αυτά τα συναφή, καταλάβατε τώρα τα αρκεϊντίστικα, αυτά τα καλά παιχνίδια που μας έδειξε η SNK, όλα αυτά είναι σε υπέροχες τιμές και γι' αυτό λοιπόν πραγματικά μπαίνω σε αυτή την κουβέντα ότι και να πάρεις το μηχάνημα, μετά το να θες να πάρεις μια κασέτα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για πλάκα μου είχε στείλει το φιλαράκι ο Στάθος Παπαδόπουλος από τους Retro Computers GR, μου είχε στείλει το Everdrive για το νέο Geo AS. Όσοι δεν ξέρετε, το Everdrive είναι μια κασέτα που μπαίνει στο μηχάνημα και μέσα αυτή φορτώνεται ROMs του παιχνιδιού που υπάρχει για Super Nintendo, για Mega Drive κτλ. Ουσιαστικά λοιπόν παίζει μέσω του Original Hardware, γιατί είναι σε κασέτα που κουμπώνει στο μηχάνημα, απλά είναι περασμένα τα ISO. Ακόμα και το Everdrive για το νέο Geo AS έχει 600 ευρώ όταν έχει 80 του Super Nintendo. Οπότε και εκεί να θες να πάρεις ένα Everdrive, βέβαια έτσι λύνεις το πρόβλημά σου, αλλά επειδή δεν μου αρέσουν εμένα αυτά και πάντα προτιμώ τα γνήσια και επειδή δεν νομίζω τώρα με τις υποχρεώσεις που έχω και με το παιδί κτλ. Να μπορούσα να υποστηρίξω μια τέτοια συλλογή, πήρα λοιπόν την απόφαση ότι δεν θα πάρω τελικά το νέο Geo AS και θα είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό εδώ. Neo Geo CD λοιπόν. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα Neo Geo CD. Εγώ ήθελα να πάρω αυτό, το top loader που ανοίγει από πάνω. Υπάρχει και το front loader. Πολύ ωραίο μηχάνημα. Και ο φίλος μου ο Συλλέκτης, ο Βασίλης Ταυσταγκαζόγλου, που έχουμε κάνει και ρουντούρ, έχει απίστευτη συλλογή και εκείνος με Neo Geo AS και CD, όπως φυσικά και ο Στέλιος ο Χαρίσης. Είναι μια δύσκολη συλλογή. Βέβαια το CD είναι λοιπόν φθηνότερο και πολύ και στην απόκτηση του CD του μηχανήματος, αλλά και να πάρετε και παιχνίδια γνήσια. Το συγκεκριμένο είναι Ιαπωνέζικο. Είχα δυσκολευτεί πολύ να βρω ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν έφτασε στα χέρια μου τα Λία. Το έχω μια εβδομάδα, δεν το έχω ανοίξει. Ήθελα έτσι να το μοιραστώ σαν ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο, μέρες που είναι. Και σκεφτόμενος ότι εδώ κάπως ψιλοτελειώνει η πορεία μου στις κονσόλες, αμέσως σκέφτηκα ότι θα ήθελα να πάρω και μια άλλη κονσόλα. Βέβαια η γυναίκα μου που τώρα τραβάει το βίντεο δεν ξέρω αν χαίρεται ιδιαίτερα με αυτό. Σοφία, τι λες να πάρουμε μια Amiga CD32?
Δεν μιλάει, μόνο κάνει ήχους. Λοιπόν, Amiga CD32 είναι και νομίζω η μοναδική κονσόλα από πέμπτη γενιά, αν εξαιρέσουμε τώρα κάτι Turbo Graphics και αυτά με CD, μπλα μπλα μπλα, που δεν έχω, θα ήθελα να πάρω μια Amiga CD32. Έχει φτάσει και αυτή σε τετραψήφιο νούμερο, θα το δούμε, ίσως κάποτε κάτι, κάπως. Προς το παρόν, νομίζω ότι το τέλος είναι εδώ. Και στο πίσω μέρος του μυαλού ίσως υπάρξει κάποτε μια Amiga με CD32. Λοιπόν, για να μην φάω παντόφλα, πάμε λίγο να δούμε ένα κλασικό παραδοσιακό console hunting retro unboxing, να το ανοίξουμε, να δούμε τα περιεχόμενά του και φυσικά τι, έτσι θα μείνει? Όχι, δεν θα μείνει έτσι, θα παίξουμε για διπλό. Έχω πάρει και CD μαζί με την κονσόλα, αγόρασα και 2 CD. Ποιος θα έρθει, είναι έκπληξη. Πάμε για το unboxing και τα λέμε. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσω να το ανοίξω. Και λέει σκίζω και από μέσα, λέει το κουτί, ξέρω εγώ. Φαντάζεστε, λέει, να με χαιρεώνω από μέσα τώρα και το... και το κουτί. Θα είναι πολύ αστείο. Συσκευασιάρα έχει κάνει ο τύπος, του το δίνω. Και επειδή βλέπω ότι πραγματικά θα με παιδέψει μέχρι να το ανοίξω, θα το συνεχίζουμε το πλάνο μόλις το βγάλω. One eternity later. Και αφού λοιπόν καταφέραμε να το ξεπακετάρουμε, το νιώθω εδώ, ήρθε η ώρα, 2022, 1995, το είδα πρώτη φορά. Μάλλον είναι πολλά τα χρόνια, ξέρω εγώ, αλλά έκλεισε και αυτό. Και αυτή η ικανοποίηση, ρε παιδί μου, είναι priceless. Μετά από τόσα χρόνια, έφτασα 40 δηλαδή για να το πάρω. Δεν είναι ότι δεν μπορούσα να το πάρω τα περασμένα χρόνια, απλά είχα βάλει priorities να προλάβω κομμάτια τα οποία αρχίζαν και ξεφεύγουν σε εξωφρενικούς ρυθμούς σε τιμές. Ενώ αυτό, εντάξει, ανέβαινε, αλλά πιο αργά. Γι' αυτό το άφησα και τελευταίο. Το ιδιαίτερο αυτούνου, να σας πω έτσι λίγο τώρα, έβρισκα με καλό κουτί, με φελιζόλ, άρα χωρίς manual. Έβρισκα με χάλια κουτί, με χάλια φελιζόλ και με manual. Έβρισκα με manual και φελιζόλ καλό και το κουτί έτσι και έτσι, με ένα χειριστήριο. Έβρισκα κομπλέ όλα, η κονσόλα γρατζουνιές, χτυπημένη, τα χειριστήρια φθαρμένα. Δηλαδή και αυτό έκανα περίπου ένα τετράμινο να βρω το ιδανικό, όπου αυτό υπερκαλύπτει τα πάντα. Δηλαδή το κουτί του είναι decent, είναι near mint, δεν είναι mint δηλαδή, είναι near mint, είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να πω επίσης ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το κουτί έχει το ίδιο serial, που σημαίνει ότι είναι επακριβώς αυτό που βγήκε τότε, δεν έχει πάρθει δηλαδή κάποιο άλλο κουτί κτλ. Εδώ το βλέπουμε πίσω, τα tech specs. Θα ακολουθήσει standalone επεισόδιο για αυτό, απλά τώρα είναι έτσι ένα sneak peek πιο πολύ. Θα αναλωθούμε στο δικό του exclusive επεισόδιο με πληροφορίες και τα συναφή. Οπότε τώρα πάμε έτσι λίγο να το βγάλουμε, να το δούμε, να το πιάσω και εγώ στα χέρια μου. Αυτό είναι που κάποιοι δεν καταλαβαίνουν σε αυτό το κανάλι τι συμβαίνει εδώ. Εγώ αυτή τη στιγμή μοιράζομαι αυτό το πάθος, αυτή την πόρωση, σαν ένα μικρό παιδί, μαζί με όσους με βλέπουν. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Μοιράζομαι την πόρωση με τους φάνες του Γαναγιού. Όσοι μπορούν να το καταλάβουν, καλώς. Όσοι δεν μπορούν,
Δεν με απασχολεί. Θα μπορούσα να το δείτε κάπου αλλού αυτό, αλλά βλέπετε ότι και αν το έχουν, δεν τους νοιάζει να το δείξουν, να το μοιραστούν. Εγώ γουστάρω πολύ αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό και αυτή εδώ, το sequence, να το πω έτσι, αυτή εδώ η σκηνή είναι γνωστή στο κανάλι εδώ και 4,5 χρόνια. Ότι τις κονσόλες μου τις ανοίγω και σας τις δείχνω σε ένα πλάνο από ψηλά, να βλέπετε ακριβώς τι και πώς υπάρχει μέσα, σαν να το ανοίγατε εσείς μπροστά σας στο τραπέζι σας. Αυτό θέλω να το μοιραστώ και γουστάρω να το κάνω. Λοιπόν, κάθομαι και σε περίεργη γωνία εγώ για να τραβάω το βίντεο. Κάτι πιάνω εδώ. Προσοχή, μην τα χαλάσω. Λοιπόν, εδώ είναι τα δύο παιχνίδια που αγόρασα. Super Sidekicks και King of Fighters 97. Αυτό έχει και μια θικούλα και τα δύο Japan, όπως βλέπετε. Έτσι. Να πούμε ότι το μηχάνημα είναι region free και αν του βάλεις πάλι αμερικάνικα και τα λοιπά, τα παίζει μια χαρά. Εδώ είναι όλα τα σχετικά manual, όλα τα leaflets βασικά που είχε μέσα. Σας τα δείξω και αυτά αφού κάνουμε αυτόν τον κόπο. Εντάξει, γιαπωνέζικα, το σακουλάκι το original με το manual που δεν θα καταλάβω τι μου γίνεται. Καθόλου αγγλικά, τίποτα. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι το έχει. Και το θέμα είναι ότι κάλιο αργά παρά ποτέ, έκανα υπομονή. Θα μπορούσα να είχα πάρει κάποιο λειψό και μετά θα έπρεπε να μπω σε διαδικασία να βρω manual που είναι δύσκολο γιατί είναι και γιαπωνέζικο τώρα ή θα έπρεπε να βρω άλλο κουτί, μπλα μπλα μπλα, δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε κάτι έγινε εδώ. Α, βγάλουμε. Και εδώ τώρα. Ωραία φίλε. Λοιπόν, αν μου φύγει τώρα κανένα νέο τζέο, είναι και βαρύ. Έχω παίξει μια αλήθεια με το μηχάνημα σε φίλους συλλέκτες, το έχετε δει. Ο άνθρωπος μου το πούλησε, έχει κάνει καλή δουλειά στο πακετάρισμα, το ομολογώ. Και όπως βλέπετε είναι και τα δικά του τα σακουλάκια όλα. Μας άνοιξε κιόλας. Το συγκεκριμένο είναι και πάρα πολύ καθαρό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καθαρό σαν μηχάνημα. Κοιτάξτε το. Απίστευτο. Λειτουργικό εννοείται, περιττό να το πούμε αυτό. Αυτά τώρα δεν θέλω να τα αναλύσουμε παραπάνω γιατί όπως είπα θα κάνουμε ένα standalone επεισόδιο κάποια άλλη στιγμή. Και τι κάνετε εδώ, τα δύο διαχειριστήρια, τα καλώδια, τα RF. Και ακόμα και στο δικό τσακουλάκι που μου είπε ο άνθρωπος, έχει πάει και άλλα ψευδεστικά εδώ. Το τροφοδοτικό του, το οποίο παιδιά θέλει step down converter. Δεν μπορώ να το βάλω με ανταπτοράκι στην πρίζα, κάει και το μηχάνημα. Και νομίζω κάει και να μετασχηματιστεί το τροφοδοτικό, γιατί έχει ασφάλειες, το μηχάνημα δεν θα κυκλώνε. Αλλά μετά θα χάναμε αυτό και δεν θα το βρει στο γνήσιο. Οπότε θέλει step down converter αυτό να παίξει, το οποίο θα πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά μέσα. Και σας έχω μια ωραία έκπληξη με το ποιον θα δείτε για να παίξουμε King of Fighters διπλό για να φάω τις χρονιάδες μου. Φύγαμε μέσα. Λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να δείξω αυτό πρώτο, πρέπει να δείξω το Θάνο πρώτο. Αγορά μου, χρόνια πολλά, καταρχήν. Χρόνια πολλά σε όλους. Και δεν μπορούσα να μην σε φωνάξω. Εντάξει, ο βασιλιάς, ο αρχηγός των Fighting Games. Τίποτα, ούτε στις γιορτές καθόμαστε, ούτε τίποτα για τον Νίκο. Άστα. Εδώ δουλεύουμε και ανήμερα. Το νέφερα, η αλήθεια είναι ότι είναι παιδιά χριστουγεννιάτικα σήμερα τον έχω φωνάξει. Λοιπόν, είπαμε να δούμε νέο Geo CD. King of Fighters 97, θα το θυμάστε τώρα και από εποχές Game Pro και αυτά που τα χαϊπάρανε.
Μου είχε πει δεν έχει ξαναπέξει ένα Joystick. Α, έτσι έχει. Όχι, είναι η πρώτη φορά, φίλε. Εντάξει, είναι ενθουσιασμένο. Πώς το δε σαν μηχάνημα. Ωραίο, ωραίο. Ελαφρύ. Δεν περίμενα να είναι τόσο ελαφρύ. Αλλά είναι μεγάλο σαν μηχάνημα. Εντάξει, και φαίνεται σαν καινούριο. Εντάξει, ο συγκεκριμένο είναι βέβαια πολύ καλή κατάστασή του. Τώρα εδώ έχουμε βάλει τα κανονικά καλώδια. Στο επεισόδιο που θα κάνω, που θα είναι η αποκλειστική παρουσία μηχανήματος, θα μου έχει έρθει μέχρι τότε S-Video RGB Card για να πάρουμε καλύτερη εικόνα. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται χάλια. Αν πέσω την εικόνα. Εντάξει, φαίνεται λίγο, ξέρεις, σαν να έχει πετάξει ντομάτο μπελτέ. Ντομάτο μπελτέ, έτσι. Είναι λίγο γυνοπό. Οπότε πάμε να παίξουμε λίγο με τρυποδάκι, μόνο να κοιτάμε την οθόνη. Να παίξουμε έτσι για πλάκα να τη φάω λίγο το Θάνο και μετά να δούμε και το Θάνο λίγο πώς θα παίξει ενάντια στη CPU. Αυτό. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, και εδώ να παίξουμε τώρα λίγο. Να μας πει και εδώ ο ειδικός μας το βλέπει. Πάμε versus ρε φίλε, να περιμένουμε άπειρες ώρες σε loading screens. Θα θυμίζουμε το συγκεκριμένο. Οπότε, παιδιά υπομονή, αλλιώς θα τα κάνει edit ο Νίκος, θα τα βγάλει. Για να μην περιμένει. Ένα εντάξει, φορτώνει γρήγορα. Θα πάει το βίντεο 4 ώρες. Με τα loading screen σίγουρα. Να το ρε, να φόρτωσε. Καλά, εντάξει. Έτσι α, εδώ. Τώρα φόρτωσε στο player screen. Ναι. Κάτσε να πει το παιχνίδι. Περίμενε, βιάζει. Extra advanced, τέλος πάντων. Πάμε. Extra. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό, ρε φίλε καθόλου. Μπορούμε να πάρουμε αυτόν, να πάρουμε για αυτόν. Εγώ εντάξει, σου πω τώρα μόνο τα περιοδικά ότι θυμάμαι για αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν έχω ιδέα. Ποιο να πάρω. Πάρε το. Έπρεπε να πάρει το παππού, το μεθύσταγκα. Ούτε καν ξέρω, του πήρα. Τέλο πάντων. Τώρα δεν διαλύσει για να με μια σειρά να του πάρει. Ναι, ναι. Okay. Ωραία γραφικά. Εντάξει, όχι. Καλά, θα δούμε τώρα γιατί δεν το έχουμε πολύ δει. Εδώ, παιδιά, υπομονή εδώ. Now loading. Και συνεχίζει, και συνεχίζει. Ξέρεις, μετά να πει το μίλε, one eternity later. Ναι, φίλε. Για να δούμε. Είναι το μόνο κακό, ρε φίλε, σε αυτή την κονσόλα. Ενώ σου δίνει το experience που σου δίνει το AS, δηλαδή σε όλα σε γραφικά και σε αυτά, στο χαλάει, ρε φίλε, με τα loading. Δηλαδή σκέψου το ΑΕΣ τώρα θα είχαμε παίξει 3 μάτς. Ναι. Τόσο γρήγορα που φορτώνει. Καλά, κανονικά. Κασέτα πάντα ήταν γρήγορη ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Έχει αυτό το κακό. Και αυτό μετά βγάλαν το CDZ και μειώσαν λίγο τους χρόνους γιατί ήταν ανυπόφοροι. Σε κάποια άλλα παιχνίδια μπορεί να διαρκήσει και 3 λεπτά ο χρόνος φορτώματος. Έλα. Ναι, φίλε, ναι. Λοιπόν. Να σε δούμε. Εγώ και εσύ είμαι από δεξιά. Ναι, εσύ είσαι αυτός ο Φρέντι Κρούγκερ. Ο Φρέντι. Δεν έχει διαγώνια. Δεν έχει διαγώνια κίνηση. Έχει ρε φίλε. Πώς. Έχει, απλά είναι αυτά τα χαζά χειριστήρια. Κοίτα, που... προσπαθώ να πηγήσω μπροστά διαγώνια κάπως. Έχει, απλά είναι λίγο περίεργος ο μοβλός. Και special. Αυτό ήταν πιάσιμο. Μπράβο. Μπράβο, να κάνεις... Ρε, δεν μπορώ να τον πάω διαγώνια, ρε. Να, έκανε ένα διαγώνιο. Βγήκαμε και εγώ. Τώρα έχει loading, βέβαια. Τώρα έχει loading πάλι 2 λεπτά για 3. Ρε, αυτό το ξαναπείς. Καλά, ρε. Φω... Ναι, και για κάποιο λόγο αυτή η πίστα δεν έχει μουσική. Ναι, τι ατυχία είναι αυτή, ρε. Ναι, βάλαμε μια πριν γράψουμε και όντως έπαιζε. Ρε, δεν έχω ξαναδεί παιχνίδι. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα εδώ. Το Mortal Kombat που λέγανε παλιά στο PC, το πρώτο, σε δισκέτες. Και στο PlayStation, το Trilogy, ας πούμε, τόση ώρα έκανα να φορτώσει. Για δεύτερο γύρο. Όχι για δεύτερο γύρο, γενικά για να μπει στο game. Έκανε πολύ ώρα. Το πρώτο Mortal Kombat σε PC ήθελε να αλλάξει δισκέτα για να μπει σε δεύτερο round. Το πρώτο. Ναι. Α, τώρα ο δεύτερος παίχτης. Ναι, τώρα μπήκε ο δεύτερος ο δικός. Οκ. Για να δούμε. Με τη Spike δεν πάει διαγώνια. Δεν μπορώ ας πούμε να κάνω κίνηση. Εσύ μπορείς να πας διαγώνια. Ναι, ναι, είναι, να βλέπεις, είναι λίγο, ναι, είναι λίγο μοχλός, είναι για τον πίτσο. Δεν είναι για πολλά. Πού είναι ο Γιάννης να με σώσει. Έκανε ένα διαγώνιο, αλλά δεν πρόλαβα να ρίξω ούτε μία. Α, έριξα, έκανες άμυνα. Πάει για αυτός.
Εντάξει, τώρα παίζουν και ρόλο τα καλώδια. Αλλά πιστεύω με ένα καλό RGB που θα πάρω σύντομα, θα σκέψω το παραγγείλω μόλις κλείσω με το βίντεο. Πιστεύω θα είναι πιο καλή εμπειρία με τα οπτικά, γιατί τώρα είναι όντως αυτό που λες, σαν να έχει πέσει το μοτοπέλτες. Ναι, ρε φίλε, δείχνει πολύ κόκκινο από. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι τόσο κακή συνήθως η εικόνα του Composite. Εντάξει, περνάει και μέσω SCART τώρα που το έχω βάλει και καλά. Α, το έχεις βάλει αυτό. Από το SCART, ναι. S-Video πιστεύω θα μετράει αν βρω καλώδιο S-Video, αλλά νομίζω ότι δεν έχει αυτή η Trinitron S-Video. Οπα! Ωραία, μήπως οι άλλοι δεν κάνουν διαγώνια, καθή κάνει. Μαξίτερα. Ναι, τρελός, το βλέπεις. Έχεις να παίξεις με αυτό. Ναι, έπαιζα ένα στα αρχή της παλιά. Αλλά το ξέρεις γι' αυτό. Εντάξει, μη φαστείς. Ωραία. Αλλά τώρα το χειριστήριο είπαμε είναι... Είναι πολύ σάφι. Είναι γκλάμα, ναι. Λοιπόν, ομοφλός δηλαδή, γιατί τα κουμπιά είναι ωραία αίσθηση έχουν. Άσε με εμένα τώρα, γιατί τσάμπα χρόνο γράψαμε που παίξαμε παραδιπλό. Για παίξε λίγο με CPU να σε δω. Καλά, ναι. Θες να βάλουμε και το ποδοσφαιράκι που πήρα ή... Να παίξουμε μόνο αυτό. Ναι, άμα και ο κόσμος δεν βαριέται να περιμένει καμιά ώρα να φορτώσει το ποδοσφαιράκι. Ωραία, για ρίξε τώρα για εσύ για μόνο σου, να παίξει σε. Νομίζω. Να βγει από αυτό το mode. Ναι, πρέπει να βγούμε έτσι. Λέω να είναι καλό. Αλλά τώρα λογικά αυτό πρέπει να είναι τα τελευταία τη ζωή του, σωστά. 97 τώρα. Όχι, ρε, έχει βγάλει μέχρι King of Fighters 2002. Ιαπωνία, ναι, το μία θαύρα. Έχει βγάλει γενικά. Νομίζω είναι ένα από τις κονσόλες που έχει υποστηριχθεί όσο καμία το Neo Geo από την εταιρεία αυτή. Ναι. Έχει υποστήριξη πολλά χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά... Ούτε αυτό το level έχει μουσική τέλος, ε. Ναι. Αν μαζεύει και power κάτω, κάνει special. Ναι, νομίζω... Να το βρεις, ναι, όταν και όταν κρατάς όλα τα κουμπιά μαζεύει, βλέπεις. Άξι. Ναι, τώρα αυτό, όχι, αυτό ήταν ένα κόμπο που έχει ο παππούς. Το οποίο είναι και εύκολο κιόλας. Ένα διαγώνι είναι. Ο άλλος αναβάει την κάμερα, δεν έκανε λόγι. Ναι, γιατί, ξέρεις γιατί δεν έκανε, γιατί έχω βάλει single και δεν χρειάζεται να φορτώσει τον επόμενο χαρακτήρα, κατάλαβες. Εντάξει, να το κράξουμε, ρε φίλε, άρα μάλλον καλά, εντάξει, φίλε, γιατί θα έπρεπε τώρα να φορτώνει 3 λεπτά για τον κάθε χαρακτήρα. Το μεταξύ σπάντριστο δεν έχει πολύ κέτσαπ τώρα γενικά. Ίσως είναι πιο ανοιχτά τα χρόνια. Ναι, δεν είναι τόσο. Εντάξει, τώρα σου λέω μόλις κλείσουμε παραγγέλνω καλώδιο. Ξέρεις τι θέλω να παίξω όταν έρθει. Πάρω φίλε το Aero Fighters. Το Aero Fighters είναι ένα. Παιχνίδι άρα, λοιπόν θα πάρω καλώδιο και θα ψάξω να το αγοράσω να γίνει μπέρδεμα. Να το στάρουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το loading time γενικά. Οκ. Θες να βάλουμε για πλάκα το ποδοσφαιράκι. Ναι, για βάλε. Πάντως το θυμάμαι στα arcades, ρε φίλε αυτό. Αυτό ρε φίλε δεν το είχα παίξει στα arcades. Γνωστή το έχω λιώσει, το θυμάμαι μια-δυο φορές να το έχω δει. Ναι. Λοιπόν, εγώ διαλέγω, γιατί δεν πρόλαβα. Με άλλον έχει χρόνο που πρέπει να διαλέξει. Ω, τι πήρα, Βραζίλ και FDR. Βραζίλ, ναι, FDR τι είναι. Α, Γερμανία. Γερμανία. Α, οκ. Πού είμαι εγώ? Ανάμε. Τώρα θα φας γολάρα ρε φίλε. Θα παίξει γολάρα. Όχι. Τερματοφύλαξε ρε φίλε. Λοιπόν πάμε. Ποιο σουτάρει ρε φίλε. Δεν καταλάβει ποιο σουτάρει. Μάμε το αλφα. Το αλφα. Διαλέγεις τώρα. Το αλφα. Νόμιζα δεν κάνει πάση εδώ. Έλα! Σουψ! Λέω ότι με τον κόρη. Πάρε γραφικό όμως. Ναι, ναι, ναι. Ποιος ήταν ο Ρωμάριο σε λευκό. Ρωμά. Να σου πω, γιατί πετάω τις μπάλες, τι γίνεται ρε φίλε. Ξέρω ρε φίλε. Νομίζω ότι θα τις βρίσκει λίγο τις μπάλες. Για το μεταξύ σουτάρει με το ίδιο κουμπί που κάνεις πάσα σουτάρει κιόλας.
Αλλά πρέπει να γράψει καλά ότι είναι έτοιμος για σουτ. Να τώρα σούταρε, βλέπεις, σούταρες. Δεν είναι και πέφτει η μπουνιά το, όταν έσκασε το βολέ. Ισχύει. Πάλι έξω. Στην μπάλα σε δεν καταλάβεις. Καλή. Μιλάμε, έχουμε μεθάνει στα άλλο, έτσι. Εντάξει, αυτό να το έπαιζα στα αργία της φίλε, θα με είχε γνευρίσει φουλ, πιστεύω. Πετάμε ένα κατοστάρικα μετά αυτά. Έλα, σούταρε. Αλλά δεν μπαίνει εγώ εκεί ποτέ. Τι χρονιά είναι αυτό, σίγουρα δεν θα είναι ο Καν εδώ. Δεν είναι. Μπορεί να ήταν πολύ μικρός ο Καν. Καλά, σιγά μην είχαν δικαιώματα εδώ αυτοί να βάλουν ονόματα και τέτοια, ρε, ούτε καν. Σαν το πρώτο FIFA ρε, που είχαν κάνει παρουσίαση στο 3DO και τον Αποστολάκη στο Μουντιάλ του 94 είναι η Κοτσολάκη. Μαλάκα, δεν έχει ακουμπήσει κανεί. Έλα ρε, δεν έχει ακουμπήσει κανεί την μπάλα, ρε, μαλάκα. Έχει βάλει γκολ, πού το πα αυτό. Εντάξει, το άχινε όπως το καταλαβαίνω. Έλα, πώς τρέχει. Όχι, δεν νομίζω. Τρέχει, στην άτρεξη, μάλακα. Υπάρχει κανάς. Πάλι πάνω. Εντάξει, άμα το μάθεις λίγο, πιστεύω ότι έχει πλάκα. Πέναλτι, πέναλτι. Άκου το ξυλίκι του Ζάκνιεφ που έρχεται. Τι έγινε ρε φίλε, δεν υπάρχει κανένας εδώ μαρκάρι. Τι είπα, μαλάκα, σαν ανάπηρη παίρνει. Τι έγινε ρε, γιατί έφυγε το παίχτης μου από εκεί. Σαν να τα χάσαμε. Έλα, προφόρα. Πάλι. Όχι, τι κάνει ήταν αυτό. Έκανα τίπλα ρε φίλε. Όχι, τι κάνει ο χάτος. Άμα κάνεις το μοχλό μπρος πίσω και δεν ξέρω κι εγώ τι, κάνει τρίπλα. Κάνει μάλλον τα φεδάκια. Ναι. Έλα ρε παιδάκι μου. Το street hoop να πάρεις. Το street hoop είναι πολύ καλό. Όπως το Βασίλη. Οπωσδήποτε φίλε. Ό,τι καλύτερο. Το καλύτερο μπασκετάκι έβλε. Ρίχτω. Δεν το ρίξε. Γεια, δεν σου δίνει να τραβήξεις σε κλωτσίδα μακριά μάλλον. Όχι. Άμα δεν γράψει γαλά shot, δεν μπορείς να κάνεις σου. Κάνεις. Εντάξει, ωραίο είναι ρε φίλε. Λάκι τσάρι. Ναι. Τι δεν αλλάξαμε. Δεν αλλάξαμε. Δεν αλλάξαμε μια πλευρά, ρε φίλε. Τι πας. Τι κάναμε στην αυτή. Ωχ, 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 ωχ. Ψσσ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 σ
ναι. Μόνο έτσι εξηγείται. Είναι για ξανθός, εννοείται μάλλον. Πάρε μια. Ρε παιδάκι. Ε. Ωρε. Ο Ροναλντίνιο σε Βραζιλία, σε Γερμανία. Πέναλτι. Λες και δίνει μπουκέ το ακούγεται, μαλάκι. Έλα, δικέ μου! Έλα! Πάνω στην γραμμή, μην με χάσεις το καλό. Όχι, μαλάκα. Goal kick, πάμε, ελεύθερο. Δεν μπορούσα να δώσει κατεύθυνση με αυτό το σταυρό. Σταυρό. Είναι με το αναλογικό, γιατί είναι αναλογικό, λέει, έτσι. Δεν παίρνει, δεν παίρνει με αυτή η γωνία. Όλα από γωνίες που έχω δοκιμάσει είναι. Δεν παίρνει με τίποτα αυτή η γωνία. Την πάραξε, ρε. Έλα. Έλα. Φίλε, έχω κάνει. Έχει ψαλιδάκι το είδε. Ναι, δεν ξέρω πώς έβαγε το πρώτο να σου πω την άλλη. Ναι, έλα. Όχι. Έλα, αδικιά μου. Το τέρμα έχει τρελαθεί, φίλε. Ποιος Μαρτίνες και μαλακίες τώρα, ναι, εδώ. Σούτα, ρε καριόν. Τι κα... Μαλάκα. Δεν ακουμπάει την μπάλα κανείς, βλέπεις τι κάνει. Ναι, κάτι πέ... Δεν ξέρω, εντάξει, έχει μπάγκ το παιχνίδι. Μπορεί να μην έχω βάλει γκολ, αλλά σαν τα ποδοφύλακα, σαν τα έχω πιάσει. Το
Στο corner δεν έχεις επέχει τέτοιο. Έλα ένα γκολ να πάμε στα πέναλτι, να γίνει ένα-ένα. Σιγά να έχει πέναλτι, δε. Λες. Τσολό. Μια άλλη ρε μαλακά δική μου. Έλα ρε φίλε. Ότι να είναι. Δεν θα το φάεις τώρα, τελείως. Ω! Πάμε για το σκορ. Όχι, μαλάκα. Τρίπλα ρε λίγο. Σαν να ανάπτυρη τρέχουν, μαλάκα. Έχω γάτο. Δεν πατάω τίποτα εδώ μεταξύ και στο γκέλ που κάνει μπάλα στον τροματοφύλακα σου. Κάνει τάκλι μετά, δεν ξέρω να σου στάρει δηλαδή. Πού την πήγε. Εντάξει, το παιχνίδι είναι broken. Εντάξει, δεν γίνεται. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Σου ήταν λίγο που πάει, λες, δεν πήγε τζαμ. Και δεν φόρτουσε. Όχι, αυτό είχε καλύτερο χρόνο. Ναι. ναι, δεν φόρτουσε σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τα κλασικά. Ένα like, ένα σχόλιο. Ποια είναι η άποψή σα για το νέο GeoCD. Ένα share το επεισόδιο. Ένα subscribe για νέοι φίλοι του καναλιού. Και θα το δούμε σύντομα μόλις μου έρθουν κάποια άλλα καλούδια σε παρουσίαση ξεκάθαρα δικό του βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.